Κύριε Σοφιανέ, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα σας κύριε Κουμπέρη. Λοιπόν, επιλέγω να ανοίξω αυτή τη συζήτηση μαζί σας από το χώρο της δημόσιας υγείας. Χθες είχαμε το πρώτο απογευματινό χειρουργείο. Υπάρχουν αντιδράσεις, πολιτική αντιπαράθεση και καταγγελίες από γιατρούς ότι δεν μπορεί να υλοποιηθεί αυτό το μέτρο γιατί δεν υπάρχει προσωπικό. Αν καταλαβαίνω σωστά, θα μας το πείτε, η θέση του ΚΚΕ είναι απόλυτα απέναντι, ακόμη και αν επαρκούσε το προσωπικό, γιατί ξέρουμε ότι τα χειρουργεία αυτά είναι επιπληρωμή. Αν επαρκούσε το προσωπικό στο Παπαγεωργίου και στο ΑΧΕΠΑ, στα δύο νοσοκομεία που επέλεξε ο κύριος Γεωργιάδης να στήσει τη φιέστα του, με, εγώ θα έλεγα, προκλητικές κοινικές φωτογραφίες μπροστά σε ασθενή που πληρώνει, παρά το ότι πληρώνει με τις ασφαλιστικές του εισφορές το δημόσιο σύστημα υγείας για να εγχειριστεί. Αν λειτουργούσαν λοιπόν οι αίθουσες χειρουργείων στα δύο νοσοκομεία, η λίστα των 9.000 χειρουργείων στο Παπαγεωργίου δεν θα είχε τέτοιο μέγεθος και δεν θα έδινε τη δυνατότητα να στείνει τέτοιες φιέστες που κάνουν ακόμα περισσότερο εμπόρευμα την υγεία η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ενδεικτικά να πούμε, στο Παπαγεωργίου από τα 9 με 10 λειτουργούν 9 με 10 αίθουσες από τις 14 λόγω έλλειψης νοσηλευτικού προσωπικού και αριθμού των αναισθησιολόγων, ενώ στο ΑΧΕΠΑ από τις 10 χειρουργικές αίθουσες λειτουργούν οι 5. Αυτή είναι η εικόνα η οποία υπάρχει στο δημόσιο σύστημα υγείας από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τους υπουργούς της, παραλαμβάνοντας από τους προηγούμενους. Την ίδια ώρα που δίνονται δισεκατομμύρια για νατοικούς εξοπλισμούς και δαπάνες, την ίδια ώρα που πληρώνουμε ακριβά τον Ζελένσκι για να πολεμάει για λογαριασμό του ΝΑΤΟ με τους Ρώσους στην Ουκρανία, την ίδια ώρα φτάνουν στο σημείο να μετατρέπουν σε πλήρης εμπόρευμα την αγωνία, την ανάγκη των ασθενών που στηβάζονται στις λίστες της ντροπής στα νοσοκομεία τους. Άρα λέτε ότι είναι συνειδητή η επιλογή να μην στηρίζεται οτιδήποτε είναι δημόσιο. Είναι συνειδητότατη επιλογή να δίνονται ψίχουλα κυριολεκτικά για την υγεία, για την παιδεία, για την ασφάλιση, την κοινωνική ασφάλιση, και την ίδια ώρα να δαπανώνται δισεκατομμύρια κυριολεκτικά και για εξοπλισμούς, αλλά και για να επιδοτείται γερά το κεφάλαιο στην Ελλάδα και να έχετε αυτή την κερδοφορία την τεράστια, την ίδια ώρα που οι μισθοί σταματάνε στις πρώτες 15 μέρες του μήνα, τελειώνει ο μισθός και η σύνταξη για τον εργαζόμενο. Βέβαια θα έλεγε κανείς η αντίθετη άποψη ότι υπάρχουν κάποιες συμβατικές υποχρεώσεις της χώρας προς διεθνούς οργανισμούς στους οποίους συμμετέχει, ή και το άλλο ότι, και θέλω να μου το απαντήσετε αυτό, μπορεί το κράτος να σηκώνει μόνο του το βάρος των πάντων, δηλαδή υπάρχει τέτοιο παράδειγμα παγκοσμίως αποκλειστικού κρατικού μονοπωλίου? Ξέρετε, δεν είναι στις προτεραιότητες του ελληνικού λαού να πληρώνουμε εκατομμύρια για να στέλνουμε τη φρεγάτα Ίδρα στην Ερυθρά Θάλασσα με κίνδυνο, άμεσο κίνδυνο της ζωής ναυτών μας και στελεχών μας. Δεν είναι στις προτεραιότητες του ελληνικού λαού να δίνονται 180 δισεκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα για τον πόλεμο του Ζελένσκι, τον οποίο πήγε και χαιρέτησε και αγκάλιασε ο Πρωθυπουργός. Οι προτεραιότητες αυτές είναι προτεραιότητες ενός συστήματος που βάζει πάνω από τα κέρδη του τις ζωές της πλειοψηφίας του λαού μας. Με αυτό το σύστημα και με αυτές τις πολιτικές πρέπει να συγκρουστούμε, γιατί έχει κυριολεκτικά πληρώσει διπλά και τριπλά ο εργαζόμενος με ασφαλιστικές εισφορές, έχει πληρώσει για να έχει ένα δημόσιο σύστημα υγείας το οποίο τον αναγκάζουν να βάζει επιπλέον από την τσέπη του για να μπορέσει να χειρουργηθεί. Τώρα, να περάσουμε στο επόμενο θέμα, και επειδή αναφέρεστε στις ζωές των ανθρώπων και το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών έχει 57 νεκρούς συνανθρώπους μας, το ΚΚΕ ζητά δικαίωση για τα θύματα και για όλο το λαό με απόδοση πολιτικών και ποινικών ευθυνών όπου υπάρχουν. Η εξεταστική όμως έριξε αυλαία και οι ευθύνες από την πλευρά της κυβερνητικής πλειοψηφίας επιρρύπτονται ολοκληρωτικά στον ανθρώπινο παράγοντα. Ποια είναι η επόμενη μέρα? Η κυβέρνηση με μπροστάρει τον Πρωθυπουργό με μια συνέντευξη που ξεπέρασε σε ψέματα τον εαυτό του, μπάζωσε την αλήθεια για το έγκλημα στα Τέμπη. Ναι. Μπάζωσε κυριολεκτικά την αλήθεια, όπως μπάζωσε και τον ίδιο το χώρο του εγκλήματος τρεις μέρες, ενώ δεν είχαν ακόμα βρεθεί η σωρή των ανθρώπων που χάθηκαν. Κυριολεκτικά το αίτημα για τη δικαίωση των θυμάτων του εγκλήματος
και η απόδοση των πολιτικών και ποινικών ευθυνών δεν πρόκειται να τις ξεπλύνει, δεν πρόκειται να τις κρύψει, θα τις πληρώσει αυτή η κυβέρνηση και εμείς θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια ώστε να αναδειχτούν αυτές οι πολιτικές και ποινικές ευθύνες. Και που προσωποποιούνται με βάση το πόρισμα το οποίο καταθέσαμε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, προσωποποιούνται και στον Πρωθυπουργό και στους υπουργούς μεταφορών και αυτών και των προηγούμενων κυβερνήσεων. Το γεγονός ότι το ΚΚΕ είχε πει όχι στην προανακριτική, στο ξεκίνημα της διερεύνησης, θεωρείτε ότι... Δεν είπαμε όχι. Εμείς ψηφίσαμε την πρόταση προανακριτικής και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ. Ταυτόχρονα όμως είπαμε, η προανακριτική θέλει και ψήφους της Νέας Δημοκρατίας, ναι, για να γίνει, και η Νέα Δημοκρατία δεν θα τους ψήφιζε. Γι' αυτό ψηφίζουμε τις προανακριτικές και ζητάμε εξεταστική που δεν είναι στο χέρι της κυβέρνησης να την αποτρέψει, αναγκάζοντας την κυβέρνηση να την ψηφίσει και συζητώντας μέσω της εξεταστικής, κρατώντας την επικαιρότητα τη διελεύκαση των ευθυνών ποινικών και πολιτικών όλο αυτό το διάστημα. Γιατί αν μέναμε μόνο στις προανακριτικές, πριν από 6 μήνες θα είχαν καταψηφιστεί και δεν θα γινόταν καμία συζήτηση. Γιατί ο νόμος προβλέπει ότι δεν μπορεί να ξαναγίνει αίτημα για προανακριτική όταν έχει απορριφθεί. Όλα αυτά λοιπόν εμείς τα μετρήσαμε, ψηφίσαμε τις προανακριτικές και τώρα θα ψηφίσουμε το να φτιαχτεί προανακριτική, αλλά και ταυτόχρονα ζητάμε να ολοκληρώσει η εξεταστική την διενέργεια, την απόδοση των ευθυνών, παρά τις προσπάθειες που έκανε η κυβέρνηση και σε ορισμένα θέματα μαζί και με τα άλλα κόμματα να καλυφθούν οι ποινικές και οι πολιτικές ευθύνες στο βάθος χρόνου που απαιτείται, γιατί πραγματικά υπάρχει βάθος χρόνου και πρέπει να αποδοθούν στο ακέραιο οι ευθύνες. Η πίεση του κόσμου, η πίεση της κοινωνίας θεωρείται ότι φτάνει μέχρι το μαξίμου, έτσι ώστε αυτό που λένε οι περισσότεροι άνθρωποι, να υπάρξει απόδοση δικαιοσύνης? Η πίεση όχι μόνο φτάνει, κοστίζει στην κυβέρνηση. Ναι. Όχι μόνο δημοσκοπικά, αλλά κυριολεκτικά καίγεται το 41% το οποίο διαφήμιζε η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός. Καίγεται από μεγάλες κινητοποιήσεις του λαού μας. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτοί οι πρώτοι μήνες του 2024 χαρακτηρίστηκαν από μια απεργία καθολική με τεράστια επιτυχία και με χιλιάδες εργάτες στους δρόμους, από αγροτικές κινητοποιήσεις που ανάγκασαν αυτή την κυβέρνηση να αποτρέψει την προσπάθεια καταστολής και να αναγνωρίσει μια σειρά θέματα, και από τους αγώνες φυσικά, οι οποίες κυριολεκτικά έκαψαν όλη αυτή τη φιλολογία για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και αποδείχνοντας ότι και το φοιτητικό κίνημα και το εργατικό έχει τη δυνατότητα να τους τριμώχνει. Θεωρείτε, κύριε Σουφιανέ, θα αφήσουμε, ναι, σε χλωρό κλαρί. Θα συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις αυτή η κυβέρνηση να πιεστεί ασφυκτικά, ναι, σε όλα τα μέτωπα, προτάσσοντας στόχους και αιτήματα που δίνουν ανάσα στο λαό μας και μετρώντας, καταλογίζοντας το κόστος αυτή την κυβέρνηση που πρέπει να πληρωθεί στις ευρωεκλογές. Θα πούμε και γι' αυτό. Θεωρείτε όμως ότι όλα, με όλα όσα συμβαίνουν στην κοινωνία, την ακρίβεια, την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση της υγείας, το άνοιγμα της πόρτας στα ιδιωτικά, ότι η δυσαρέσκεια είναι ανάλογη, ότι δηλαδή οι κινητοποιήσεις είναι ανάλογες, αντάξιες της κατάστασης που βιώνει ο κόσμος, και επίσης προς ποια κατεύθυνση πηγαίνει ο κόσμος? Μήπως στρέφεται και πολύ προς δεξιά? Καταρχάς, η κυβέρνηση έχει την στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ μέσα από μια συμπολιτευόμενη αντιπολίτευση σε κρίσιμα θέματα. Από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που τις κάνανε πάσα τη συζήτηση περί του άρθρου 16, το ΠΑΣΟΚ θέλει ιδιωτικά, αλλά να φτιαχτεί το 16 πρώτα. Από την συζήτηση που έγινε για την επιστολική, από τη συζήτηση που έγινε για την τεκνοποίηση και την τεκνοθεσία, με ένα λαό αντίθετο στο 70% σε αυτό και όχι στον πολιτικό γάμο, γιατί δεν είναι εκεί το θέμα. Και φυσικά από την ομερτά που υπάρχει απέναντι στην κυβέρνηση για την πλήρη ταύτισή της με την αποστολή της φρεγάτας μας στην Ερυθρά, με τη στήριξη του Ζελένσκι και του πολέμου που κάνει το ΝΑΤΟ με τους Ρώσους στην Ουκρανία, με τους νατοϊκούς εξοπλισμούς δισεκατομμυρίων. Άρα λέτε ότι αυτή η αντιπαράθεση λοιπόν δεν είναι πραγματική? Ξέρετε, κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ. Να σας πω, απέναντι σε αυτή την ομερτά και σε αυτή τη συμπολίτευση υπάρχει ένα κίνημα το οποίο μεγαλώνει. Υπάρχει ένα ρεύμα αμφισβήτηση αυτής της πολιτικής το οποίο μεγαλώνει και το οποίο μπορεί να αναχαιτήσει και ακροδεξιές και νεοσυντηρητικές λογικές. Και αυτό είναι μεγάλο
δίλημα, αν θέλετε, που πρέπει να έχει ένας κόσμος μπροστά στις ευρωεκλογές. Γιατί θα είμαστε απέναντι σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που σε όλη την έκταση των θεμάτων και των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο λαός μας βάζει την υπογραφή της. Ναι. Και απέναντι σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται το μόνο κόμμα που ζητάει την αποδέσμευση, που παλεύει ενάντια στην ευρωενωσίτικη πολιτική και που αυτή την πολιτική, αν θέλετε, την πληρώνει ο λαός μας σε όλα. Ο στόχος του κόμματός σας, κύριε Σοφιανέ, για τις ευρωεκλογές, ποιος είναι, είναι εφικτό, να εκφράσουμε, είναι ποιοτικός ή και ποσοτικός, είναι μόνο πολιτικός και, και ποσοτικός. Είναι και πολιτικός και ποσοτικός. Δηλαδή δεύτερο κόμμα είναι εφικτό να είναι το ΚΚΕ. Να σας πω, είναι πολιτικός και ποσοτικός. Ναι. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μέσα στο λαό μας ένα μεγάλο τμήμα του που φτάνει και πάνω από το 1 τρίτο, το οποίο είναι αντίθετο με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο βλέπει με αποστροφή, με μεγάλο προβληματισμό και με ανοιχτή αντίθεση αυτή την ένωση των υπεριαλιστών, η οποία σε όλα τα ζητήματα βάζει τη σφραγίδα στην καθημερινότητά μας. Ναι. Το μόνο κόμμα που μπορεί να εκφράσει αυτή την αντίθεση, παλεύοντας για αποδέσμευση, είναι το ΚΚΕ. Άρα εμείς καλούμε αυτόν τον κόσμο, αυτό που νιώθει, αυτό που αισθάνεται, να το εκφράσει πολιτικά, ριζοσπαστικά, με την ψήφο στο ευρωψηφοδέλτιο του ΚΚΕ. Μάλιστα, σαφές. Και ένα τελευταίο ερώτημα στο ένα λεπτό που μας απομένει. Επειδή είστε ο επικεφαλής δημοτικής παράταξης στο Δήμο της Αθήνας, βλέπετε μια αλλαγή νοοτροπίας στην άσκηση διοίκησης ή είναι και πάλι για σας μια από τα ίδια? Οι νοοτροπίες αλλάζουν, η πολιτική δεν αλλάζει. Και ξέρετε γιατί το λέμε αυτό? Γιατί όλες οι δεσμεύσεις της προηγούμενης δημοτικής αρχής συνεχίζουν στο ακέραιο από τη νέα. Και το κύριο θέμα, το οποίο έχει κυριολεκτικά υποθηκεύσει το μέλλον της Αθήνας για την επόμενη πενταετία, είναι τα εκατομμύρια της διπλής ανάπλασης, στην οποία δεσμεύεται η διοίκηση Δούκα να ακολουθήσει το δρόμο Μπακογιάννη. Και έχουμε πιέσει και ζητάμε να συζητήσει το Δημοτικό Συμβούλιο αυτή την περίφημη διπλή ανάπλαση, η οποία ήδη ζητάει επιπλέον εκατομμύρια από τα 260 εκατομμύρια στα οποία είχε υπολογιστεί αρχικά. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε ότι το χάλι της καθημερινότητας στην Αθήνα που συνεχίζεται έχει και αιτία, αλλά έχει και συγκεκριμένο κόστος που πρέπει να αποδοθεί, πιέζοντας φυσικά τη νέα διοίκηση. Κύριε Σοφιανέ, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ.